Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Οκάμαρης, πρόεδρος ATWG, του ομίλου ATWG. Είμαι σήμερα εδώ δίπλα στο δάσκαλο, στο ζωντανό θρύλο που έχω την τιμή να είμαι δίπλα του. Συνήθως είμαι πολύ ομιλητικός, αλλά σήμερα όλο αυτό είναι λίγο συγκινητικό. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στις ανακοινώσεις, απονομές και βραβεύσεις. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας ανακοινώσουμε από αυτό το βήμα εδώ σήμερα. Ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το δάσκαλο είναι ένας άνθρωπος που κέντρισε το ενδιαφέρον μας. Και πήγαμε χορηγή στην όλη διαδικασία και θα ετοιμάσουμε και τη σχολή στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνονται από εμά και τα πτυχία να έρχονται από τη Γερμανία, δάσκαλε. Πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Πρέπει να βοηθάμε και τον τόπο μα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι και εδώ και οι φορεί, οι αρμόδιοι που θα μα στηρίξουν σε όλο αυτό το κομμάτι, πιστεύω. Γιατί θα επενδύσουμε στην Ελλάδα, θα φέρουμε πράγματα στην Ελλάδα, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον αθλητισμό, για την παιδεία, για τι πολεμικέ τέχνε, για όλα αυτά. Γιατί αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα των Ελλήνων. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αυγερινό Αθανάσιο, Περιφερειάρχη Αττικής. Τον κύριο Καλαφατέλη Γιάννη, τον Δήμαρχο Διονύσου. Τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αρτή. Και τον κύριο Κρητικό Αθανάσιο, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης βρίσκονται μαζί μας ο Ανδρομίδης Ανδρονικίδης Γεώργιος από το Άργος, Σαολίνκη Κουμφού, ο οποίος ετοιμάζει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Άργος, το οποίο και αυτό θα το στηρίξουμε και δηλώνουμε από αυτό το βήμα ότι θα είμαστε δίπλα του. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαρκές Χρήστο, Brazilian Jiu-Jitsu. Τη Γεία Ρέλη Ψαρά από την χοροδιάσταση Νέας Πλουθής. Τον κύριο Διονύση Κουμπλώτη, φωτογραφία, μοντάζ, σκηνοθεσία και διεύθυνση παραγωγής. Και τον ομιλητή, τον κύριο Γκάμαρη, που είμαι εγώ. Πρόεδρος ATWG και της Μπυρασέως, που είναι από το Άργος, γι' αυτό θα στηρίξουμε την προσπάθεια στο Άργος, γιατί μας τιμάει που είναι εδώ σήμερα. Και θα είμαστε δίπλα του όπως προσχεθήκαμε και πριν. Επίσης, έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Μπέσκα, την κυρία Γιάνγκου Νότα. Την κυρία Γιάνγκου. Και τους αποφύτους μας που θα βραβευτούν για σήμερα, την κυρία Παπαδάτου Κωνσταντίνα. Να συγχωρείτε παρακαλώ. Και ο κύριος Αυγερινός Αθανάσιος να έρθει να σας παραδώσει το βραβείο. Είδες τη Σούμελε μετά από τόσα χρόνια. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Τα βραβεία μας είναι διαμάντια όπως και όλοι οι μαθητές του κ. Παπαδάτου. Είναι όλοι διαμάντια, όλοι κατακτήσαν παγκόσμια πρωταθλήματα, όλοι διαπρέψαν, όλοι πήγαν ψηλά. Καμπουράκι να μπαίνει πάνω στο βήμα. Και θέλουμε τον Δήμαρχο του κ. Καλαφατέλη κοντά μας να κάνει την απονομή και τη βράβευση. Νικάσεις.
Μη χάσει, κυρία Σοφία. Μεγάλη μας τάξη. Με τέτοια μάλα δεν υπάρχει, δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα. Δίπλα σου. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πραγματικά βλέπω έτσι με περισσή χαρά αυτό που έχετε δημιουργήσει και που φτιάχνετε να έχετε πάντα έτσι επιτυχίες και να φέρνετε πιο κοντά τον τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κάνω ένα κούπο να σας σηκώσω την κοιόν. Δεν πάει που το κόλλο να μην. Μπράβο Βασίλη, μπράβο Βασίλη. Συγχαρητήρια. Ζόμαστε 32 χρόνια, τα ξεκίνησε εδώ στον Άγιο Στέφανο. Εμείς συμβάλαμε με αγάπη. Είναι πολύ συγκινητικό, ήμουν και εγώ μαθητής του και παραμένω βέβαια. Έτσι και εύχομαι καλή δύναμη για την προσπάθεια την οποία καταβάλει και οι μαθητές του αλλά και οι φορείς οι οποίοι τον βοηθάνε για αυτό το δύσκολο έργο. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και εύχομαι καλή επιτυχία. Και ο κύριος Σαρδής, αντιδήμαρχος, να δείτε για την βράδυση. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σε μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση που γίνεται για καλό σκοπό. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα και αυτό αρκεί, ότι στον Άγιο Στέφανο μεγαλώνοντας ξέραμε τι εστί Παπαδάτος μόνο και μόνο από την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε και έφερε έναν ολόκληρο θεσμό, μια ολόκληρη ιδεολογία και εφάρμοσε τον αθλητισμό στον τομέα της παιδείας. Οπότε ένας ζωντανός θρύλος ανάμεσά μας και σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχετε κάνει και όπου μπορούμε θα είμαστε κοντά σας σαν Δήμος να επενδύουμε σε τέτοιες δράσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μάδη. Και να λέμε και ο Σαρχιερινός θα κάνει τη βράδυση. Βλέπετε, επειδή είχαμε το ατόπιμο για να σα δώσω το λόγο, σα είπα να βραβεύσετε την πιο όμορφη γυναίκα τη παρέα. Λοιπόν, εγώ από μικρό μου αρέσει πολύ πολύ οι πολεμικέ τέχνε. Είχα ξεκινήσει μετά εξωτερικό. Μετά έφυγε ο μεγάλο δάσκαλο που έτσι είχε πει για μένα. Μετά τέκνοντο, και ως εκ θαύματος είχε στην πατρίδα μου στο Κορομπί και άνοιξε σχολή ο δάσκαλος. Φυσικά πήγα μέσα. Δάσκαλε, δεν θα ξεχάσω που είχες βγάλει λοιπόν τη λέξη, μου είχες βγάλει το λάδι να χορομηδάω σαν μαϊμού από τον ένα κορμό στον άλλον τους κομμένους τους θυμάσαι σχολείς. Τελικά όμως πήγαμε πολύ καλά και περισσότερο μας ενώνει βέβαια η φιλία, τον αγαπώ ιδιαίτερα. Θα είμαστε πάντα κοντά, πρώτα σαν φίλοι και μετά σαν περιφέρεια μπορούμε να βοηθήσουμε. Να είστε καλά όλοι, να είστε καλά παιδιά. Ο Κρονικίδη να ανέβει να παραλάβει έναν αντιστοιχό από το δάσκαλο. Και θέλουμε οι δουλειές σας κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ στον δάσκαλο. Παπαδάτο, για την τιμή που μου κάνει απόψε να είμαι εδώ μαζί σας. 43 περίπου, 42 χρόνια θα λέγα, 43 χρόνια είμαι πίσω στην Ελλάδα από τον Καναδά, όπου σπούδασα τεχνολόγος μηχανολόγος στη Μάση Φέργκισον, σαν σχεδιαστής μηχανολόγος. Εδώ ερχόμενος είναι ο πρώτος δάσκαλος που συνάντησα. Ήρθα, το συνάντησα εδώ στην Αθήνα και ξαναβρεθήκαμε στο Άργος να κάνουμε φιλικούς αγώνες και τους πρώτους πανελλήνιους αγώνες. Ο δάσκαλος ήταν πριν από μένα εδώ, είχε κάπως καλλιεργήσει το έδαφος και προχωρήσαμε και το κάναμε ακόμα πιο εφορότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ δάσκαλο. Ο κύριος Μάρκες Χρήστος, γιατί ο κύριος Αγγελούλος δεν μπόρεσε να έρθει,
να ανέβει πάνω ο κύριος Μάρκες Χρήστος. Αν πω και λίγο πράσινο, είναι λίγο ζύγουσο. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ. Για να σε εκτιμάει ο δάσκαλος κάποιο λόγο θα έχει. Ναι, μπορεί να το πω. Είναι από τους λίγους ανθρώπους, καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη... Συγγνώμη για τη φωνή. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που εκτιμώ στο Brazilian. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε και τον γιο μου πρωταθλητή Ευρώπης. Τον έκανε στην Πορτογαλία. Τον έκανε πρωταθλητή Ελλάδος. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά το εκτιμώ σαν άνθρωπο. Και σαν ηθική παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνει σήμερα. Δεν το παίρνει πραγματικά. Παιδιά, δεν τα πάω καλά με τα λόγια. Κάνε καμιά... Αλλά πραγματικά είναι από... Ο δάσκαλος, αν και είμαστε από διαφορετικούς χώρους πολιτικών ευνών, για μένα είναι σαν... σαν γεία, σαν μοίρα που μπορώ και να ακολουθάω και μαθαίνω από εκείνον, από το ήθος του και από, το, και από τη σοφία που βγάζει. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ευχαριστήσω πάρα πολύ, δάσκαλε, όσες. Την κυρία Ψαρά παρακαλώ να έρθει. Έτσι, δεν είπαμε. Ναι. Τι βρήκα. Τι βρήκες. Ναι, τι, έτσι θα πήγαμε. Δάσκαλε, πάντα ωραίες κυρίες, διαλέγεις. Καλησπέρα και από μένα. Ειλικρινά και εγώ βρίσκομαι τελείως προετοιμαστή για όλο αυτό. Με κάλεσα να δω να παρευρεθώ σε κάποιες βραβεύσεις. Θεώρησα ότι θα αφορούν μόνο τις παραμικές τέχνες. Αλλά όταν επέμεινε ο κύριος, ο κύριος Παπαδάτος, κατάλαβα ότι κάτι έχει στο μυαλό του. Όντως ο χορός και οι πολεμικές τέχνες συνδυάζονται πάρα πολύ, γιατί βασίζονται και σε φιλοσοφία και σε ευκαινησία σωματική και του μυαλού. Παρόλο που είμαστε σχολή χορού, φιλοξενούμε πολεμικές τέχνες. Δάσκαλος είναι, έχουμε δάσκαλο τον Θεοδόση, τον Τελή, ο οποίος βρεβεύτηκε πριν από λίγο, που είναι εξαιρετικός και με βγουν πάρα πολύ τα παιδιά. Έχουμε και τη Δανάη που έρχεται και βοηθάει τον δάσκαλο και κάποια άλλα παιδιά. Και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και σας ευχαριστώ για την παρουσία. Θα ήθελα με την παρουσία του κυρίου Κόμαρη Γιώργου να το βραβεύσουμε έτσι σαν εμφύλιο. Όχι μόνο που παρευρίσκεται, αλλά και σαν σπόνσορας από την πύρα. Και θα έχουμε μια άριστη συνεργασία στο μέλλον που αφορά και τους αθλητές, τους συλλόγους και όπου μπορεί να βοηθήσουν τις διαδόσεις. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρέθηκε σήμερα εδώ και για την βοήθειά του. Να πείτε και καμιά πύρα, να μας πείτε αν είναι καλή. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχα πολλά λόγια, αλλά δεν τα πάω καλά με αυτά. Μόνο με το ξύλο. Μόνο με το ξύλο τα πάω. Θα έχω λίγα και καλά. Να, τα πιο βασίλη. Μη μας δώσουμε δίπλα σε ένα στενό θρύλο. Ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι ένας άνθρωπος που κατάφερε να κάνει τόσα πολλά πράγματα. Και αυτά πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε για τη ζωή του. Και όχι μόνο. Ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως πάνω στη σχολή να έρθει στην Ελλάδα. Ετοιμάζουμε να βοηθήσουμε όλα τα σωματεία και τους συλλόγους που υπάγονται σε αυτή την ομοσπονδία που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα και είμαστε υποπηγήτες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Θα δώσουμε ένα μεγάλο αγώνα, όλοι μαζί ενωμένοι, γιατί μπορούμε. Και όταν μπορούμε θα γίνουν όλα. Και την κυρία Νότα Γιάνγκου, πρόεδρο συλλόγου Πέσκα Καλά μου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να πω μια κουβέντα για τον δάσκαλό μας. Τον έχουμε 11 χρόνια στο Πολιτιστικό Σύλλογο Καλάμου και όλη η οικογένεια έχει δώσει την ψυχή της. Εμείς πρέπει να τον βραβεύσουμε με τα καλύτερα λόγια. Ήθος, τιμιότητα, επαγγελματισμό, ό,τι και να πω, για εμάς ο Βασίλης είναι αδερφός. Χρόνια μαθητής του κ. Σπουλιώτης, είναι ο άνθρωπος που μας έφερε και σε επαφή.
να το ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχα την τιμή να γνωρίζω αυτό το ζωντανό θρύλο, όπως είπα και πριν. Είναι ο άνθρωπος που έκανε τη ζεύξη. Και τη ζεύξη με τη ζεύξη. Πάστε καλά. Και έχω πιο δύο λόγια και δεν τα πάτε καλά με τα public speaking. Θα θέλαμε να... Και αγγλικά μιλάμε και γαλλικά μιλάμε. Ισπανικά μιλάμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Είμαι και Θοδωρός και συνθέτης και θα κάνουμε το ντοκιμαντέρ το δάσκαλο. Ήμουνα και μαθητής του 17 ολόκληρα χρόνια και όταν τον είδα και πραγματικά με έπιασε δέος σαν μαθητής και όταν έγινα σκηνοθέτης μετά στην πορεία του έκανα την πρόταση και αυτή τη στιγμή η Ζέος θα μας καλύψει. Αναμένεται και είναι μεγάλη τιμή μας να έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο και η ζωή. Είναι θρύλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσω όλους που παρευρεθήκατε εδώ για αυτή τη μήνυ απονομή των αθλητών. Πιστεύω και σανότερα. Να είστε καλά που παρευρεθήκατε. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.